Είναι δυνατόν τώρα, ευχόμαστε στα ελληνικά καλό καλοκαίρι. Για να ευχηθούμε λίγο και στα ιαπωνικά καλό καλοκαίρι και να δώσουμε μία ευχή. Η Τερούμι Κάι, καθηγήτρια Ιαπωνικών. Έχουμε χτίσει και όμορφη σχέση μεταξύ μας εδώ τηλεοπτικά. Πώς είστε? Γεια σας, καλά είμαι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είπαμε λίγο να ανταλλάξουμε ευχές και στα ιαπωνικά, συμφωνείτε? Ναι, ναι, σίγουρα. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι νάτσου. Λέγεται νάτσου. Ναι. Ναι, και καλό καλοκαίρι. Οπότε, νάτσου, θα νοσύνετε κουδασάι. Καλό καλοκαίρι, λοιπόν. Και με το καλό... Καλό καλοκαίρι. Ωραία. Και με το καλό, Νίκο, να τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη. Αυτό πώς λέγεται? Ναι, Σεπτέμβριο είναι κούγατσου και θα τα δούμε είναι αϊμασό, οπότε κούγατσου νι αϊμασό. Μάλιστα. Εμείς θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στα ελληνικά είχαμε κάνει μια όμορφη σύνδεση πριν από κάποιους μήνες. Η άβρα της Ιαπωνίας γενικά και η ομορφιά είναι ξεχωριστή. Και υπάρχει πολύ μεγάλη απήχηση βέβαια με κριτικούς οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν Ιαπωνικά. Το γνωρίζω. Ναι. Βέβαια. Και είσαι βέβαια και εδώ μόνιμη κάτοικος στο Ηράκλειο, να προσθέσω. Θα διδάσκω κάτι. Θα διδάσκω κάτι. Βέβαια. Ναι. Τι να σας πω τώρα. Να μας πείτε με υγεία να επιστρέψουμε δυνατοί και να τα ξαναπούμε τηλεοπτικά. Ορίστε, έχουμε και πανδημία, να δώσουμε και το μήνυμα της υγείας. Ναι, σε ιαπωνικά αυτά όλα. Βέβαια. Για πάμε. Η υγεία είναι κενκό, οπότε κενκό νι χιότσκετε, σηγώστε κουδασάι, να περάσουμε για καλό υγεία. Σημαίνει αυτά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την καλησπέρα μας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν,